Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, για να ξέρετε τι πώς γιατί. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα κύριε Ντρογιαράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εξυπηρετηθεί κάποιος αν χρειαστεί νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλές φορές τον μπερδεύουμε. Θα εξυπηρετηθεί κύριε Ντρογιαράκη, γιατί οι υγειονομικοί γνωρίζουν και το ρόλο τους στο σύστημα υγείας, όπως το κάνουμε και στον καιρό της πανδημίας, αλλά και πριν την πανδημία. Η σημερινή κινητοποίηση είναι ένας ακόμα σταθμός στον αδιάκοπο αγώνα που δίνουμε τα τελευταία δύο χρόνια στην πρώτη τη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είμαστε κοντά καθημερινά στο πλευρό των ασθενών μας για την προστασία της υγείας και της ζωής τους. Και δεν έχει αποφασιστεί ακόμα και για εσάς και για τους συναδέλφους σας που βρίσκονται σε αναστολή πώς θα συνεχίσουν τα πράγματα, γιατί θα τελειώσει και η προθεσμία για το αν θα πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι. Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Είναι βέβαια μεγάλο θέμα, και αυτό που έχουμε τονίσει πολλές φορές είναι ότι η πανδημία αξιοποιήθηκε για να περάσουν μια σειρά αντεργατικά και κατασταλτικά μέτρα, όπως αυτό των αναστολών σε βάρος μας, και ο εμβολιασμός, όπως έχουμε πει πολλές φορές κυρία Δουλγεράκη, από όπλο της επιστήμης αξιοποιήθηκε για τις απολύσεις, τους εκβιασμούς, τη διαίρεση των εργαζομένων και βεβαίως την ενίσχυση των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων. Είναι πολύ προκλητικό αυτό που λέει ο κύριος Πλεύρης και η κυβέρνηση, ότι θα απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, όταν ακόμα και με τους ήδη υπηρετούντες τότε πριν τον Αύγουστο, τα κενά ήταν τεράστια. Είναι η ευθύνη της κυβέρνησης που τα νοσοκομεία τα έχει φέρει σε αυτό το σημείο, γενικότερα την υγεία, γιατί και με το νέο ΕΣΥ που σχεδιάζει, θα είναι ένα εθνικό σύστημα υγείας που δεν θα έχει κανένα χαρακτηριστικό, ούτε δημόσιο, ούτε δωρεάν, και θα είναι πολύ ακριβό για τις λαϊκές οικογένειες που σήμερα στενάζουν και από την ακρίβεια και από την ανεργία και από τους πετσοκομμένους μισθούς. Ούτως ή άλλως, εσείς από τη δική σας την πλευρά, κάθε φορά που συζητάμε, μας δίδετε πραγματικά το πραγματικό μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν στα νοσοκομεία αυτή την ώρα. Είναι η έλλειψη σε προσωπικό, με την αναφορά που έκανα εγώ και συνεχίσατε, είναι η έλλειψη σε εξοπλισμό, είναι η έλλειψη σε υποδομές. Δεν θα ξεχάσω, και φαντάζομαι ότι μπαίνουν όλα αυτά μέσα στην δική σας την ατζέντα διεκδικήσεων και διαμαρτυρίας και σήμερα, κύριε Βρύσαλη, αυτά τα οποία λέτε για το νέο χάρτη υγείας, για τις συγχωνεύσεις όχι μόνο κλινικών που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, για την μονοθεματική λειτουργία των νοσοκομείων, για τις ελλείψεις ακρεβάτια, αλλά και τις συγχωνεύσεις πλέον νοσοκομείων, ακόμα και σε επίπεδο Κρήτης, καθώς κάποια θα κληθούν να αλλάξουν χαρακτήρα, τα πόσα περιστατικά βρίσκονται και πάνε πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τις λοιπές ασθένειες εκτός από την COVID-19 και το πώς έχουν υποβαθμιστεί τα πράγματα. Βεβαίως, και κυρία Δουγκεράκη, η κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει εν μέσω πανδημίας ένα καταστροφικό σχέδιο ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας. Ήδη το νέο εθνικό σύστημα υγείας που το πλευρές του έχει αφήσει η κυβέρνηση και διαφαίνονται και θα ψηφιστούν το επόμενο διάστημα, είναι ουσιαστικά η μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτό της Σαντορίνης που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του Παπαγεωργίου, τώρα το νοσοκομείο Πέδων στη Θεσσαλονίκη, και έπονται και η αλλαγή του χαρακτήρα των νοσοκομείων σαν ιδιωτικές εταιρείες. Μαζί βεβαίως με τις αυξημένες πληρωμές των ασθενών και με τα απογευματινά ιατρία όπως γινόταν τόσα χρόνια, και βεβαίως με την υλοποίηση ενός σχεδίου που ήταν από το 2001 των ιδιωτικών απογευματινών χειρουργείων. Εδώ, αντί να έχουμε μια ενίσχυση του συστήματος υγείας που αποδείχτηκε ότι τα δύο χρόνια μόνο ένα γερό σύστημα υγείας δημόσιο μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες της υγείας των ανθρώπων, αντί να ενισχύεται και αντί να, αν θέλετε, να αναπτύσσεται, εμπορευματοποιείται, ιδιωτικοποιείται και βεβαίως προωθείται η σύμπραξη δημόσιου υγείου. Μα ούτως ή άλλως και καθαρά έχει υποθεί αυτό. Δηλαδή και για απογευματινά χειρουργία. Παλιά μιλούσαμε, αλλά το κρύβαμε ή δεν θέλαμε να το πούμε, για ιδιωτικά ιατρία και τι γίνεται. Πάει στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Τώρα μιλάμε και για ιδιωτικά χειρουργία.
πάντα με κάποια βοήθεια οικονομική και από τους ίδιους τους ασθενείς. Δηλαδή έχει υποθεί πια δημόσια, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κύριε Βρύσαλη. Δεν κρύβεται, γι' αυτό όσο πιο επιθετική γίνεται η κυβέρνηση στην συνειδητοποίηση του σχεδιασμού εν μέσω πανδημίας, τόσο πρέπει να δυναμώσει και ο αγώνας των εργαζομένων, όχι μόνο των υγειονομικών, αλλά όλων των λαϊκών οικογενειών, να διευρύνει το δικαίωμά του στη δημόσια δωρεάν υγεία. Στον 21ο αιώνα, αντί να ενισχύεται, αν θέλετε, η απέτηση, η διεκδίκηση, το δικαίωμα των νοσοκομείων να έχει μια 24ωρη δημόσια δωρεάν λειτουργία, μετατρέπεται επί της ουσίας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που το πρωί θα είσαι έξω από το νοσοκομείο για να προσπαθήσεις να κλείσεις ένα ραντεβού στους 3, 4, 5 μήνες και το απόγευμα, αν το χρυσοπληρώσεις, θα το βρίσκεις άμεσα. Το ίδιο θα γίνει, η κυρία Δουλγεράκη, και αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και με τα χειρουργεία. Έτσι θα γίνει. Εδώ το απογευματινό ιατρείο που έγινε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που τις διατήρησε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρόφαση δήθεν το να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να έχει ένα επιπλέον εισόδημα ο εργαζόμενος στον χώρο της υγείας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούσε να γίνει μέσω της αύξησης του μισθού. Και την ίδια ώρα το απόγευμα όποιος έχει θα πληρώνει και όποιος δεν έχει θα μένει στη λίστα αναμονής. Και ας μην πούνε μερικοί που μας ακούνε, μα δεν το πληρώνει ο κόσμος, το πληρώνει το ταμείο. Γιατί τα ταμεία, κυρία Δουλγεράκη, το ξέρετε εσείς, το ξέρουν οι γονείς μας, ποιοι τα έχουν χρυσοπληρώσει και ποιοι τα έχουν φαλερίσει. Και εδώ, εκεί πάει το, αν θέλετε, η κατάσταση. Η ενίσχυση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και βεβαίως η είσοδό τους πλέον και επίσημα. Τα ομολογούν και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι, αλλά τώρα πρέπει να ομολογήσει και ο λαός μας ότι δεν ανέχεται αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σήμερα θα είμαστε 10 η ώρα στα Λιοντάρια, γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο την Παρασκευή με άλλα σωματεία στις 7 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας να διεκδικήσουμε μέτρα στήριξης του εισοδήματός μας, το να έχουμε δουλειά, το να έχουμε υγεία, να έχουμε παιδεία, να μην πέφτουν, αν θέλετε, σοβάδες στα σχολεία, να μην πέφτουν οι πόρτες και τα παράθυρα όπως έγινε στο Ρέθυμνο καινούργιο σχολείο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το δεν πάει άλλο, πρέπει να ακουστεί. Όχι μόνο σήμερα, αλλά πρέπει να ακούγεται καθημερινά. Κύριε Βρύσαλη, όταν μιλάμε για πανυγειονομική απεργία, μιλάμε όχι μόνο για τους νοσηλευτές και γιατροί, διοικητικοί, όλοι μαζί. Όλοι, μάλιστα, είναι μια οργανωμένη, συντονισμένη απεργία των δύο ομοσπονδιών, και της ΠΟΕΔΗΝ και της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Είναι ένας σταθμός στα δύο χρόνια των αγώνων που κάνουμε, όπως έχετε αναφέρει και μας έχετε συμβάλει και σαν ραδιόφωνο και σαν σταθμός της ανάδειξης των ζητημάτων, και βεβαίως θα συνεχίσουμε τους αγώνες. Αν υλοποιηθεί, αν περάσουν τα σχέδια αυτά που είχαν, αν θέλετε, αποφασιστεί, αλλά καθυστερούσαν, όχι λόγω της ιδεολειψίας που λέει ο κύριος Πλεύρης πολύ προκλητικά σε χθεσινές συνεντεύξεις, αλλά λόγω του ότι οι μαχόμενοι υγειονομικοί θέλουμε να κοιτάζουμε στα μάτια τους ασθενείς, για τους ανθρώπους που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε για να έχουν την υγεία τους. Και όχι να τους βλέπουμε σαν αντικείμενα κέρδους και αν θέλετε πελάτες, όπως πολύ αισχρά πλέον τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των διοικήσεων των νοσοκομείων έχουν βαριά πλατιά στα διάφορα επίσημα έγγραφά τους. Μάλιστα. Είναι έσχος και ντροπή, κυρία Δουλγεράκη, να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς σαν πελάτες. Σαν πελάτες, έτσι να το ακούσει ο κόσμος και να πρέπει να εξοργιστεί. Μα δεν έχει αλλάξει κάτι, τι θα πει αυτό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει το συζητούσαμε κάτι, και πριν από 10 χρόνια, γιατί παλιά είμαι και εγώ, παλιός είστε κι εσείς. Πριν από 15 χρόνια λέγαμε το ίδιο, σε αυτό το περίφημο χάρτη υγείας, στην πορεία της υγείας και όλα τα υπόλοιπα, συνεχίζουμε να λέμε το ίδιο πράγμα. Είναι θετικό ότι έχει καθυστερήσει στη χώρα μας όλα αυτά τα σχέδια, αν θέλετε, των συστημάτων υγείας που έχουν φέρει εκατομμύρια νεκρούς σε όλο τον κόσμο. Γιατί και τα συστήματα υγείας στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν θέλετε, τα σχέδια αυτά που τώρα θέλουν να εφαρμόσουν ακόμα πιο γρήγορα, είχαν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια με καταστροφικές συνέπειες στους πληθυσμούς των χωρών αυτών. Στην Αγγλία, για να δεις ένα ειδικό γιατρό, μπορεί να περάσουν και χρόνος. Γιατί υπάρχουν οι γιατροί, όπως που λέει και λέει τώρα και η κυβέρνηση, που θα ουσιαστικά θα είναι οι κόφτες για να πάνε να βρεις ένα ειδικό γιατρό. Για να δει μια οικογένεια, ένα παιδίατρο, θα πρέπει να περάσει από πολλούς κόφτες.
Γιατί θεωρείται κόστος να βλέπεις ένα ειδικό γιατρό στα συστήματα υγείας. Ό,τι είχαμε χθες, θα συνεχίσουμε να έχουμε και αύριο και ίσως να είναι αύριο χειρότερα τα πράγματα. Βάσει όλων αυτών που εσείς από τη δική σας την πλευρά φοβάστε πολύ περισσότερο. Λοιπόν, στις 10 η συγκέντρωση στα Λιοντάρια, όπως είπατε κύριε Βρύσαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Και το απόγευμα της Παρασκευής να είναι στην Πλατεία Ελευθερίας 7 η ώρα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, γιατί κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, κύριε Ντογεράκη, παρά μόνο αυτός που δεν γίνεται. Καλημέρα σας. Καλή Καλά σας να είστε. Καλημέρα.